την τοποθέτησή του. Όχι, φαίνεται μια χαρά. Γιατί, ο ίδιος το είπε ότι ήταν δική μου κριτική. Ότι δεν ήσασταν έτοιμοι όσο θα έπρεπε. Δεν άκουσες ότι είπε ότι αυτή ήταν η δική μου κριτική. Μια είδηση να σου ναι, το είπε αυτό, όντως. Η πρώτη φορά που ακούστηκε. Όχι, αυτό το είπε για τα χρήματα. Για τα χρήματα. Για την 21η. Η πρώτη φορά. Είπε όμως και στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής ότι δεν ήσασταν έτοιμοι για τη διαπραγμάτευση. Ότι δεν είχατε έτοιμες προτάσεις. Ναι, αυτό δεν είναι κριτική απέναντί μου. Είναι και αυτοκριτική για τον εαυτό του. Στην κυβέρνηση. Νίκο, ας τα πάρουμε. Επίτρεψε να τα βάλουμε τη σειρά. Με τον Ευκλήδη έχουμε μια κοινή πορεία εδώ και πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε αδερφικοί φίλοι, σύντροφοι. Ναι, αλλά εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Ναι, όχι. Εμένα με νοιάζει η ουσία. Η δημοσιογράφη, αν χάθηκε χρόνος γιατί δεν ήσασταν έτοιμοι. Θα έρθω σε αυτό. Και αν χάσατε την ευκαιρία στις 20 Φεβρουαρίου να πάρουμε χρήματα. Δεν χάσαμε καμία τέτοια ευκαιρία. Με αποτέλεσμα η αγορά αυτή τη στιγμή να είναι απόλυτα συμπιεσμένη. Να σου παραθέσω τα γεγονότα. Παρακαλώ. Χρονολογικά, για να βάλουμε μια τάξη στα συμβάντα. Αλλά θα μου επιτρέψεις όμως να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθούν εντυπώσεις για διαφωνίες μεταξύ μας. Με τον Ευκλήδη τουλάχιστον σε διαβεβαιώ ότι είμαστε σαν να είμαστε μία ψυχή, ένας νους. Από την πρώτη μέρα. Πάντως, από το πρώτο ταξίδι. Πάντως η ομάδα της διαπραγμάτευσης άλλαξε με παρέμβαση Τσίπρα. Θέλω να πω, μπορεί εσύ να έμεινες. Είναι ιστορίες δικές σας, τις οποίες θα σας εξηγήσω μετά. Γιατί υπήρχε ο Τσακαλώτος πριν στη διαπραγμάτευση. Πώς είναι η δική μας ιστορία. Μα τον άξιζε τι είπε. Στον Ντράγκη. Δεν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικές εβδομάδες το νέο σχήμα της διαπραγμάτευσης. Να έρθουμε σε αυτό μετά. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι. Πραγματικά είναι θόρυβος όλο αυτό. Αλλά θα μου επιτρέψεις να απαντήσω στο ερώτημα. Δηλαδή, κάνει θόρυβο σαν ευλόγου. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά επιτρέψτε να σου πω τώρα τα γεγονότα τα οποία έχουν σημασία για τον κόσμο. Τώρα, τα δικά μας, ποιος συντονίζει τι και ποιος προεδρεύει σε τι, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, είμαστε σε ταξίδι στην Φραγκφούρτη με τον Ευκλήδη. Βλέπουμε τον Μάριο Ντράγκη και μάλιστα το Executive Council, ήταν και ο Μπενουά Κερέ και άλλοι, στο γραφείο του κύριου Ντράγκη στην Φραγκφούρτη. Ήταν η μέρα που έγινε τελικά το Governing Council, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αργότερα την ίδια μέρα, το οποίο αποφάσισε την άρση του waiver και την εκκίνηση της ιστορίας με τον Έλα. Ο Μάριο Ντράγκη ουσιαστικά μας το ανακοίνωσε, στον Ευκλήδη και σε μένα, ότι προτίθετο να κάνει αυτό. Εγώ αντέδρασα πάρα πολύ έντονα και του είπα ότι δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. Ήταν αρχές Φεβρουαρίου, η Ελλάδα είχε μια συμφωνία μέχρι την 28η Δευτέρου, αν θυμάσαι, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος στις αρχές Φεβρουαρίου να γίνει μια τέτοια κίνηση, η οποία ήταν επιθετική εναντίον του ελληνικού δημοσίου, αύξανε το κόστος δανεισμού μέσα από τον Έλα, των τραπεζών και συνεπώς και του ελληνικού δημοσίου. Η απάντησή του ήταν ότι με το που θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και το Eurogroup, αυτό θα αλλάξει πάλι. Θα ανατραπεί. Εκείνο το βράδυ ήμουνα στο Βερολίνο, πάλι με τον Ευκλήδη, και με παίρνει τηλέφωνο ο Μάριο Ντράγκη να μου ανακοινώσει ότι, στο κινητό μου, ότι πράγματι μετά από πιέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προέβησαν σε αυτή την κίνηση, αλλά να με καθησυχάσει άλλη μια φορά ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup επέκτασης της δανειακής μας συμφωνίας. Πρώτης 20ης Φεβρουαρίου. Βεβαίως, αρχές Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Δουλέψαμε συστηματικά για να προκύψει 20 Φεβρουαρίου. Είναι πολύ εύκολο τώρα, ελαφρά την καρδία, να λέμε ότι έπρεπε να έχουμε ζητήσει χρήματα στην 20η Φεβρουαρίου κτλ. Μην ξεχνάς ότι 20η Φεβρουαρίου ήταν 8 μέρες από την 28η Φεβρουαρίου. 28η Φεβρουαρίου ήταν το τέλος της δανειακής σύμβασης. Εάν δεν είχαμε συμφωνία μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, θα είχαμε ουσιαστικά κατάρρευση της δανειακής συμφωνίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή ξαφνικά. Θα είχαμε μείνει στον αέρα. Εντελώς. Άρα ήταν επιβεβλημένο να υπάρξει συμφωνία. Η συμφωνία που μέσα από τη δημιουργική ασάφεια που καταφέραμε. Η προφορική υπόσχεση στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ήταν αυτό το τηλεφώνημα του Ντράγκη ή ήταν και μέσα στο Eurogroup. Θα σου πω. Μα θα στα πω όλα, δεν σου κρύβω τίποτα. Η 20η Φεβρουαρίου λοιπόν ήταν μια σημαδιακή συμφωνία, γιατί μάλιστα δεν υποχωρήσαμε από τη βασική μας αρχή, η οποία ποια ήταν. Πρώτον, δεν θα υπάρχουν υφασιακά μέτρα. Δεύτερον, θα αλλάξουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Και τρίτον, η
το πακέτο το μεταρρυθμιστικό δεν θα είναι το MOU, δεν θα είναι η πέμπτη αξιολόγηση, δεν θα είναι το email χαρδούβελη πάνω στο οποίο θα κρυθούμε, αλλά θα είναι ένα πακέτο το οποίο θα το συγγράψει η ελληνική κυβέρνηση και το κρίνει θεσμοί. Ήταν πολύ σημαντική η συμφωνία αυτή. Καλό θα ήταν να υπάρχει και γραπτή δέσμευση για χρηματοδότηση. Πολύ φοβάμαι όμως, Νίκο, ότι αν το είχαμε απαιτήσει τότε, 20 Φεβρουαρίου, η απάντηση θα ήταν όχι. Και τότε θα καθόμουν εδώ απέναντί σου και θα με κατηγορούσες, εσύ και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, ότι ήταν ανευθυνότητα να ζητήσουμε και χρηματοδότηση τότε, δεδομένου ότι δεν τη χρειαζόμασταν ακόμα και δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας είχε υποσχεθεί προφορικά ότι με το που θα υπήρχε συμφωνία θα είχαμε επιστροφή του waiver. Άλλη μεταχείριση. Έτσι. Μέσα στο Eurogroup δεν υπήρξε τέτοια συζήτηση. Όμως, όταν τελείωσε το Eurogroup και είχαμε τη συμφωνία αυτή, εγώ είχα επικοινωνία και με τον Μάριο Ντράγκη και με τον Μπενουά Κερέ. Και οι δύο, και μάλιστα τους λέω, το waiver θα το πάρουμε αύριο. Και η απάντηση που μου δόθηκε είναι, αύριο δεν έχουμε governing council, δεν έχουμε διοικητικό συμβούλιο, την επόμενη Τετάρτη έχουμε. Και το αφήσαμε εκεί. Ακόμα δεν έχει επιστρέψει το waiver. Μάλιστα. Αυτό είναι αυτό που αναφέρει το Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Τώρα, για να μείνω στο θέμα αυτό της ρευστότητας, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, ο Βάιτμαν, και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πιέζουν για κούρεμα στα ενέχειρα που χρησιμοποιούν οι ελληνικές τράπεζες για να αντλούν ρευστότητα από τον μηχανισμό του ELA. Πώς μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο? Πόσο φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες? Θα σου απαντήσω καταδεικνύοντας κάτι πολύ σημαντικό. Εάν δεις τις παρεβάσεις του κυρίου Βάιτμαν, στο οποίο αναφέρθηκες, τα τελευταία δύο χρόνια, θα διαπιστώσεις κάτι πολύ ξεκάθαρο. Είναι απολύτως επιθετικές εναντίον του Μάριο Ντράγκη και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο ίδιος έχει συγγράψει κείμενο νομικό με το οποίο καταγγέλει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καταγγέλει τον Μάριο Ντράγκη. Ήταν το κείμενο το οποίο κατέθεσε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Καρλσρούης πριν από 1,5 χρόνο, με το οποίο ουσιαστικά καταδικάζει όλες τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να σώσουν το ευρώ. Το πρόγραμμα OMT του καλοκαιριού του 2012, την ποσοτική χαλάρωση που ακολουθεί τώρα κτλ. Νομίζω ότι το κοινό μας μπορεί να κρίνει, στο πλαίσιο αυτής της πληροφόρησης που μόλις σας έδωσα, τι προσπαθεί να κάνει ο κύριος Βάιτμαν. Τώρα, είναι σωστή η εκτίμηση που υπάρχει ότι Σόιμπλε και Μέρκελ έχουν άλλη γραμμή απέναντι στην Ελλάδα, ή αυτό είναι ένα παιχνίδι του καλού και του κακού, ένα παιχνίδι συνεννοημένο στη διαπραγμάτευση? Δηλαδή, ο Σόιμπλε θέλει να μας οδηγήσει στη χρεοκοπία ή να μας οδηγήσει εκτός Ευρωζώνης? Διάβασα, για παράδειγμα, την Κυριακή στο πρώτο θέμα, το διέψευσε βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά αυτό είναι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, μια φήμη, η οποία έχει φτάσει και σε εμάς πολλές φορές, ότι ο Σόιμπλε μας θέλει εκτός Ευρωζώνης και ότι είναι διατεθειμένος να μας δώσει και κάτι, ένα ξεροκόκαλο, ένα ξεροκόμματο, για να φύγουμε από το ευρώ. Έχει κάποια βάση αυτό? Ως προς και το πρώτο υπάρχει ερώτημα, διαφορά αντιλήψεων των δύο απέναντι στην Ελλάδα? Ως προς το πρώτο ερώτημα, η σύγκριση που μου ζητάζεται να κάνω μεταξύ της στάσης της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σόιμπλε, είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το κάνω, και αν το κάνω θα είναι δημοσιογραφική άποψή μου. Και να σου πω γιατί. Μόνο με τον κύριο Σόιμπλε έχω συνομιλήσει. Με την κυρία Μέρκελ, επειδή πρωθυπουργός μιλάει με καγκελάριο και υπουργός οικονομικών με υπουργό οικονομικών, είναι κάτι που πραγματικά δεν θέλω να το κάνω, γιατί δεν θέλω να προσθέσω απόψεις που είναι επηρεασμένες μέσα από μια δημοσιογραφική αντίληψη. Οι συζητήσεις με τον κύριο Σόιμπλε είναι συζητήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Πάντως, τέτοιες προτάσεις προς την Ελλάδα έχουν γίνει και στο παρελθόν. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω εγώ όμως. Και δεσμεύομαι. Σε από σένα, την... Υπουργέ, έγινε τέτοια πρόταση? Νίκο, να φύγουμε από την Ευρωζώνη? Θα πρέπει να σου πω το εξής. Σέβομαι τη συμφωνία που έχω κάνει με τον κύριο Σόιμπλε. Στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων που έχουμε σε προσωπικό επίπεδο. Και πραγματικά, αν ήσουν αυτές και παρακολουθούσες... Αυτές είναι όμως μάλλον μόνο από τη δική σου πλευρά. Όχι, καθόλου. Ναι, γιατί ο Γερμανός πρεσβευτής, και το ρεπορτάζ μου είναι έγκυρο. Νικό, ο Γερμανός πρεσβευτής έχει επανειλημμένα δώσει αρνητικά μηνύματα για σένα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό μπορεί να ισχύει ή μπορεί και να μην ισχύει. Ισχύει. Αυτό το ξέρεις εσύ. Το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Το έχω διασταυρώσει. Είναι πιθανόν. Είναι πιθανόν. Ίσως να μην είμαι αρεστός στο Γερμανό πρεσβευτή. Ίσως. Δεν το ξέρω. Δεν εσύ θα μου το πεις. Λειτουργία. Πάντως πρέπει να σου πω το εξής. Χωρίς συνεννόηση με βέβαια. Πάντως πρέπει να σου πω το εξής.
Όσες φορές έχω συναντήσει τον κύριο Σόιμπλε, οι συζητήσεις μας είναι εγκάρδιες, βασίζονται στον απόλυτο αλληλοσεβασμό. Να φύγουμε από την ευρωζώνη μας, πρότεινε. Περίμενε να τελειώσω. Είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει να κάνω, να υπεκφεύγω, αλλά θα πρέπει να σου πω το εξής. Έχουμε μία συμφωνία με τον κύριο Σόιμπλε. Ότι ό,τι λέμε μεταξύ μας και κλεισμένο των θυρών μένει μεταξύ μας. Την τηρεί εκείνος. Νομίζω πως ναι. Ή από τις διαρροές που βλέπεις. Πάντως εγώ τις τηρώ. Κάπου υπάρχει εγώ διαρροή. Τηρώ απολύτως την δέσμευση αυτή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία δύο υπουργοί οικονομικών να μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα κάνουν μια διεξοδική σημαντική συζήτηση και να κρατήσουν το λόγο τους ότι μένει μεταξύ τους. Οπότε θα μου επιτρέψεις να κρατήσω τις συνομιλίες μας μεταξύ μας. Ας αφαιρέσω το όνομα του Σόιμπλε από τη συζήτησή μας. Γενικά, προτάσεις από τους δανειστές στην Ελλάδα για έξοδό μας από την Ευρωζώνη, οργανωμένη, συμφωνημένη έξοδο, έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα? Όχι. Καθόλου? Καθόλου. Μάλιστα. Τώρα, ακόμη και αν καταλήξουμε σε συμφωνία με τους πιστωτές και προχωρήσει η εκταμείευση της δόσης των 7,2, και τώρα που λέω, συγγνώμη, παρένθεση, γιατί θυμήθηκα, έχω ξεχάσει να σε ρωτήσω κάτι σημαντικό. Πες. Τα 11 δισεκατομμύρια του τούχου σου, πώς τα άφησες και φύγανε? Έχω δώσει διεξοδικότατη απάντηση σε αυτό. Θα σε παραπέμψω στην ανακοίνωσή μου του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί εδώ επικρατεί μια σειρά μύθοι γι' αυτό. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι αυτά τα χρήματα είναι και τα ομόλογα, 10,9 δις. Ήταν δικό μας. Λοιπόν, περίμενε. Το οποίο δεν μας επιστρέφουν τώρα. Να τα βάλουμε από την αρχή. Μιλάμε για 10,9 δις ομόλογα του EFSF, τα οποία ήταν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία στο πλαίσιο της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου μεταφέρθηκαν στον EFSF, που είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για να μείνουν εκεί έως όταν συμφωνήσουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουν για να επιστρέψουν. Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα ομόλογα, έτσι κι αλλιώς η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η δική μας, ούτε η προηγούμενη, ούτε καμία, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει χωρίς απόφαση του Eurogroup, και η μόνη χρήση που θα μπορούσε ποτέ να πάρει έγκριση από το Eurogroup ήταν για ανακεφαλοποίηση τραπεζών. Με άλλα λόγια, ήταν χρήματα που η ελληνική κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς δεν είχε πρόσβαση να τα χρησιμοποιήσει όπως ήθελε. Οπότε είτε ήταν στο τούχο σου, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το δικό μας, είτε στον EFSF, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα μπαίνει το θέμα του 1,2 δις. Τι είναι αυτό το 1,2 δις? Στη διάρκεια του 2013 και ένα μέρος του 2014, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είχε ένα ποσό της μετρητής από θεματικά του ελληνικού δημοσίου, αποφάσισε στις ανακεφαλοποίησεις μικρών τραπεζών, αν θυμάσαι, όπως η Πρώτον, όπως οι κάποιες συνεταιριστικές τράπεζες, ναι, ναι, να χρησιμοποιήσει αντί τα ομόλογα του EFSF για να κάνει την ανακεφαλοποίηση, να χρησιμοποιήσει αυτά τα μετρητά. Ο λόγος που το έκανε αυτό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τότε, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, έτσι. Ο λόγος που το έκανε τότε ήταν ότι θεωρούσαν, σου μεταφέρω τώρα το σκεπτικό του τούχου σου τότε, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ότι συνέφερε το δημόσιο να χρησιμοποιήσουν τα μετρητά εκείνα, γιατί τα μετρητά εκείνα κάθονταν και λίμναζαν χωρίς να παίρνουν ουσιαστικό τόκο, ενώ τα ομόλογα του EFSF είχαν υψηλότερα επιτόκια. Έκριναν λοιπόν ότι έπρεπε να κάνουν αυτό. Οπότε τα σπατάλησαν, τα χρησιμοποίησαν για τις εκείνες τις ανακεφαλοποίησεις. Όταν έγινε 20 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκαν τα ομόλογα τα 10,9 δις, εμείς δεν είχαμε δικαίωμα να αρνηθούμε και δεν είχαμε και λόγο να αρνηθούμε, από τη στιγμή που τα 10,9 αυτά δις δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το ελληνικό δημόσιο έτσι κι αλλιώς, όπως σου είπα. Είναι λίγο τεχνικό το ζήτημα, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Εμείς τι κάναμε, σε συνδυασμό με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εμείς συγγράψαμε μία επιστολή με την οποία παρουσιάζουμε ένα ιδιαίτερα επιδέξιο επιχείρημα, ότι από τη στιγμή που εκείνα τα χρήματα, το 1,2 δις, είχαν χρησιμοποιηθεί ενώ θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί τα άλλα, ίσως θα έπρεπε αυτό το 1,2 δις να επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Εμείς δεν είχαμε νομικό πάτημα για να το απαιτήσουμε αυτό. Έτοιμο ήταν.
Ο λόγος για τον οποίο αυτό το 1,2 δις αποδήμησε είναι ότι επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είχε χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Και το πιο σημαντικό, γιατί η προηγούμενη συγκυβέρνηση αποδέχθηκε όρους και νομικό πλαίσιο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δεν δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο να είναι κύριος των αποθεματικών του. Έχω πολλά μηνύματα από φίλες και φίλους στο Twitter που μου λένε αποδέχθηκε στην τοποθέτηση Βαρουφάκη ότι είναι πλεονασματική λειτουργία του ελληνικού κράτους και δεν του είπες ότι αν ήταν πλεονασματική δεν θα μάζευαν τα αποθεματικά όλων των δημοσίων οργανισμών το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα έχει στείλει τέτοια ερώτηση και ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κικίλιας στο Twitter, που θυμίζει ότι σαρώσατε τα αποθεματικά. Τι σημαίνει αυτό, Νίκο? Ότι πήραμε τα αποθεματικά του κράτους και τα βάλαμε σε ένα λογαριασμό? Αυτό είναι σάρωμα? Δηλαδή αυτό που κάνει η Ολλανδική κυβέρνηση. Δεν τα χρησιμοποιήσατε αυτά για μισθούς και συντάξεις? Όχι βέβαια. Αλλά? Προφανώς όχι. Τα χρησιμοποιήσαμε για ρέπος. Δηλαδή με άλλα λόγια δίνουμε μεγαλύτερες αποδόσεις στα αποθεματικά των δήμων, των διαφορών οργανισμών. Και πού τα χρησιμοποιείτε? Τα ρέπος τα χρησιμοποιούμε για τις δαπάνες του ελληνικού δημοσίου, όπως κάνει κάθε κράτος στον κόσμο. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι άλλοι εταίροι μας. Και για την ακρίβεια, αυτό ήταν μια μεταρρύθμιση που απαιτούσαν οι δανειστές έτσι κι αλλιώς. Με άλλα λόγια, να μην έχει ο κάθε οργανισμός τα χρήματά του σε μια τράπεζα. Για να μπορούν να ελέγξουν πλήρως τα διαθέσιμά μας. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά είναι πιο για τον απλούστατο λόγο ότι παίρνει ψηλότερο τόκο. Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν, ας πούμε για παράδειγμα. Ενδιαφέρθηκαν δηλαδή οι δανειστές για την απόδοση των. Πάντα ενδιαφέρονται οι δανειστές γι' αυτό. Γιατί όχι, οι δανειστές θέλουν τα χρήματά τους πίσω. Αν εμείς δεν κάνουμε σωστή ότι ίσως εκμετάλλευση. Να ξέρουν όχι, τι χρήματα υπάρχουν γύρω-γύρω. Δεν είναι αυτό. Απλά όταν οι Δήμοι, για παράδειγμα, έχουν τα χρήματά τους σε μια εμπορική τράπεζα με 0,0 επιτόκιο, ενώ θα μπορούσαν να έχουν 2% επιτόκιο στον κοινό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δανειστές σου λέει γιατί να σπαταλάει το ελληνικό δημόσιο χρήματα. Αυτοί βέβαια μπορεί να σκέφτονται ότι από αυτό θα πάρουν και εκείνοι περισσότερα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να το θέσεις το ερώτημα σε αυτούς. Είναι κάτι το οποίο θα κάναμε έτσι κι αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι μία μέθοδος, για να μην υπεκφεύγω, είναι μία μέθοδος με την οποία έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε τις δυνατότητες του ελληνικού δημοσίου να επιβιώνει και να αποπληρώνει τους δανειστές. Νίκο, θέλω να σου πω το εξής στοιχείο και έχει μεγάλη σημασία αυτό το πάνω σε αυτό. Που είπες είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και τα δύο είναι σωστά. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, και να μην είχαμε πρόβλημα ρευστότητας, θα έπρεπε να το κάνουμε. Γιατί δεν θα έπρεπε το ελληνικό δημόσιο να διαχειρίζεται πιο ορθολογικά η Βουλή θα τα αποθεματικά σας δώσει του. Τα αποθεματικά της. Θα ρωτήσετε τη φίλη μου, τη συντρόφισσα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν το γνωρίζω το δεν θέμα. Έχει γιατί έχει έτοιμα. Με αυτά ασχολείται ο αναπληρωτής μου, ο εξαιρετικός Δημήτρης Μάρδας, ο ήρωας του Υπουργείου μου που ασχολείται ρωτάτε, με αυτά. Δεν τον ρωτάτε αν έστειλε έτοιμα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα τον ρωτήσω. Θα τον ρωτήσω. Γιατί αλλά δεν γίνεται ο συνταξιούχος να δίνει τα αποθεματικά του ταμείου του και οι βουλευτές να λένε όχι. Δεν είναι ωραίο. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν είναι ωραίο. Θα μάθω και θα σου πω. Αλλά στο μεταξύ, κάτσε να σου πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Εάν πάρεις τα 2,5 χρόνια, 30 μήνες περίπου, της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι την εκλογή μας, θα δεις ότι είχαν λαμβάνει δόσεις δανείων από τους δανειστές, από την Τρόικα. Ένα λεπτό. Πριν φύγεις από τα 11 του τούχου σου, θέλω απλώς να σου θυμίσω, έτσι για να μην πέσει κάτω, ότι προεκλογικά μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα χρηματοδοτηθεί από τα χρήματα αυτά. Έτσι, για να μην το ξεχνούμε. Τώρα με πάμε παρακάτω. Όχι, τώρα με ισοπαίδωσες. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ελέγεται αυτό. Μα είναι αλήθεια ότι με ισοπαίδωσες. Γιατί εγώ τότε πρέπει να ομολογήσω ότι είχα διαφωνήσει με αυτή την εξαγγελία και είχα στείλει και κάποια email με τα οποία εξηγούσα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν είπα ότι το έλεγες εσύ, είδες. Ναι. Ελέγεται από το σύνδεσμο. Είχα διαφωνήσει έντονα. Μάλιστα. Πρέπει να υπήρχε κακή πληροφόρηση για το ποιοι είναι οι κανόνες του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ. Αλλά πάμε στο σημαντικό. Δείχνει και αυτό όμως μια ανετοιμότητα. Δείχνει έναν ερασιτεχνισμό. Ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει από το 4% εκεί που βρίσκεται σήμερα, λόγω της ύφεσης και της κρίσης και της αποτυχίας ολόκληρου του κεντροδεξιού, κεντροαριστερού πολιτικού συστήματος να διαχειριστεί την κρίση, περνάει από μια
περίοδο ενηλικίωσης και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι αυτή η περίοδο ήταν πολύ σύντομη και η βελτίωση ήταν εκθετική. Επίσης, αλλά επίτρεψέ μου να σου πω όμως το σημαντικό αμέσως, στοιχείο. Αμέσως. Για τα παθηματικά. Απλώς για να μην το ξεχάσω, ναι. Για την παράταση της 20ης Φεβρουαρίου τα είπαμε όλα, αλλά δεν είπαμε ότι αυτή δεν εγκρίθηκε ποτέ από τη Βουλή, ούτε δόθηκαν τα κείμενα, ούτε δόθηκαν για ενημέρωση τα κείμενα στα υπόλοιπα κόμματα. Και το λέω γιατί είδα προχθές ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος, έκανε αίτημα κατάθεσης εγγράφων. Θα τα δώσετε? Να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα πριν πάω σε αυτό. Θα απαντήσω. Ναι. Εγώ δεν θα ξεφύγω από κανένα στο ερώτημα. Απλά υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα σε ενδιαφέρει και σένα προσωπικά και τους τηλεθεατές μας. Κοίτα. 30 μήνες της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, είχαμε, αν θέλεις, εισροές από δάνεια και εκροές που ήταν αποπληρωμές. Αλλά το ισοζύγιο ήταν γύρω στα 14 δισεκατομμύρια περισσότερες εισροές παρά εκροές. Η κυβέρνηση δηλαδή, η προηγούμενη, ανά τετράμινο είχε γύρω στο 1,9 δις λαμβάνει δάνεια. Άρα δεν είχε κανένα πρόβλημα ρευστότητας. Εμείς, αντίθετα, στο τετράμινο που είμαι στην κυβέρνηση και εγώ είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών, δεν έχουμε λάβει ούτε δεκάρα. Και έχουμε δεκάρα. Ούτε σέντ. Και έχουμε αποπληρώσει 6,5 δισεκατομμύρια στους δανειστές μας. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε με ηρωική προσπάθεια. Και η προσπάθεια που, στην οποία αναφέρθηκες, της καλύτερης διαχείρισης των αποθεματικών της γενικής κυβέρνησης, εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια να επεκτείνουμε όσο γίνεται περισσότερο την περίοδο που μπορούμε να διαπραγματευόμαστε για να πετύχουμε τη συμφωνία που θα λύξει την κρίση. Ας πάμε τώρα όμως στο ερώτημα που μου έθεσες. Τα επιτόκια στα ρέπος, ναι. Από πού τα δίνουμε? Μήπως αυξάνουμε το χρέος μας έτσι? Όχι βέβαια. Τα δίνουμε μέσα από την αγορά των T-bills, από τα έντοκα γραμμάτια. Του δημοσίου, τα έντοκα γραμμάτια. Τα έντοκα γραμμάτια, το ελληνικό δημόσιο έτσι κι αλλιώς δανείζεται με τσιμπημένα επιτόκια στα έντοκα γραμμάτια. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση. Τώρα, τα έγγραφα. Αλλά δεν είναι καλό οι Δήμοι να ωφελούνται από αυτό? Γιατί να ωφελούνται μόνο οι τράπεζες και οι ξένοι επενδυτές που αγόραζαν τα έντοκα μέχρι τώρα? Ας ωφελούνται και οι Δήμοι. Τα έγγραφα από την παράταση της 20ης Φεβρουαρίου, γιατί δεν δόθηκαν στη Βουλή, γιατί δεν δόθηκαν στα κόμματα? Ωραία. Καλά. Ψηφοφορία δεν έγινε στη Βουλή. Ούτε ενημέρωση. Ποιος ο λόγος να γίνει ψηφοφορία? Καταθέσαμε νέο μνημόνιο. Το παρατείνατε. Παρατείνατε τη δανειακή σύμβαση. Εμάς η εντολή μας ποια ήταν, Νίκο? Η εντολή μας ήταν να διαπραγματευτούμε μια νέα συμφωνία με τους εταίρους μας. Εμείς κληρονομήσαμε μια δανειακή συμφωνία, η οποία, κάτω από την οποία κρέμονται όλα αυτά τα email χαροδούβελη, το μνημόνιο, τα μέτρα κτλ. Το email χαροδούβελη, το είπα και πριν και το ξεπέρασες χωρίς απάντηση. Ναι. 980 εκατομμύρια κόστος έχει, περίπου ένα δις. Δεν υπολογίζεται έτσι το κόστος. Το δικό σου mail μου φαίνεται πιο βαρύ. Έτσι όπως τα ζυγίζω. Συγγνώμη, κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Μου φαίνεται πιο βαρύ. Δεν το ζυγίζω σωστά. Μακάρι να κάνω. Δεν το ζυγίζω σωστά. Μακάρι να κάνω. Θέλω να κάνω λάθος. Να σου εξηγήσω γιατί κάνεις λάθος. Γιατί το κόστος του email χαρδούβελη είναι το πετσόκομα των συντάξεων των ανθρώπων του Μόχου. Είχε προηγηθεί ήδη αυτό. Το οποίο εμείς δεν το κάναμε. Είχε προηγηθεί. Είναι οι ομαδικές απολύσεις. Είναι όλη η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά που εμείς δεν την κάναμε. Αυτό είναι το κόστος. Αυτό δεν το υπολογίζεις εκεί. Αυτό εμείς, είναι σωστό. Ό,τι μέτρο είπαμε θα εισπρακτικό θα αυτό εισάγουμε, είναι σωστό. Θα είναι αντιηφεσιακό. Δηλαδή, σε πειράζει να βάλουμε φόρο στο e-gambling. Εσείς μιλάτε σε πειράζει πια να βάλουμε φόρο στο e-gambling? Καθόλου. Έτσι. Σε πειράζει να εντείνουμε τους ελέγχους, τους φορολογικούς στα υψηλά εισοδήματα? Μαζί σου. Αλλά να μας πεις και τι θα κάνει συγκεκριμένα. Γιατί το δικό σου είναι 5 δις ενώ το άλλο είναι 1. Γιατί είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο να παίρνουμε τους φόρους που πρέπει να πληρώσουν οι έχοντες. Ναι. Όπως? Όπως σου είπα, το e-gambling. Έχεις μια ολόκληρη, όχι, ένα ολόκληρο πεδίο. Έχεις μιλήσει, Υπουργέ, για φόρο. Έχει μιλήσει η κυβέρνηση για φόρο στους 500 πλουσιότερους Έλληνες. Θα δούμε γι' αυτό. Τι θα είναι αυτός? Θα δούμε γι' αυτό. Γιατί το λες έτσι? Γιατί εγώ έχω αντιρρήσεις σε αυτό. Γιατί έχεις αντιρρήσεις? Γιατί δεν είναι στους 500 πλουσιότερους Έλληνες, είναι σε κάποιες επιχειρήσεις. Αυτό είναι υποδιαπραγμάτευση και εντός της κυβέρνησης θα μου επιτρέψει να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Μικρή διακοπή. Αλλά δεν απάντησα όμως στο θέμα που έθεσε περί κυρίου Βενιζέλου που απαιτεί τα έγγραφα. Δώσε μια απάντηση και σε αυτό και να πάμε μετά. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν θα φέρουμε μια νέα συμφωνία, η οποία θα αλλάζει το μνημόνιο,
θα την πάμε για ψήφιση. Μέχρι τώρα το μόνο που έκανα είναι να υπογράψω ένα χαρτί, μια συμφωνία, που μας δίνει περισσότερο χρόνο για να διαπραγματευτούμε. Γιατί να πάω στη Βουλή για να πάρω την έγκριση, δεν έχω την έγκριση της Βουλής από όλες τις πτέρυγες να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση. Δώστε τουλάχιστον τα χαρτιά όμως να τα δουν και οι άλλοι. Θα τα δώσουμε τα χαρτιά, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν θα έπρεπε ήδη να το έχετε κάνει. Έρχεται τώρα ένα πολύ δυνατό ερώτημα. Ωραία. Από ένα φίλο. Μου λέει, τον άκουγες Νίκο τον Υπουργό να λέει ότι στο δίλημα πληρώνω το δούνου του ή το συνταξιούχο, πληρώνω το συνταξιούχο. Δεν θα τον ρωτήσεις αν δεν πληρώσει το δούνου του, θα ξαναπληρωθεί ποτέ ο συνταξιούχος? Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Μικρή διακοπή, θα μας απαντήσει ο Υπουργός αμέσως μετά.